Η μερίδα αυτή αφορά τον εργασιακό εκφοβισμό, το φαινόμενο mobbing, όπως λέγεται στα αγγλικά και είναι γνωστό στην ψυχολογία. Η μερίδα μας έχει τίτλο «Μίλα, δεν είναι ποτέ αργά», το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού, μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια και με τα πρόσφατα γεγονότα, τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Είναι θέμα το οποίο έρχεται στη συζήτηση. Θέμα για το οποίο ανοίγει ένα ντόμινο εξελίξεων, ανοίγουν δηλαδή αυτό που λέμε στόματα, αρχίζουν να μιλάνε κάποιοι. Θέλουμε να δούμε λίγο την έκταση του φαινομένου, γιατί είναι δύσκολο να ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις του, μιας και δεν είναι εύκολο κάποιος να μιλήσει. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι εύκολο κάποιος και να το αποδεχθεί και για τον εαυτό του ότι αυτό του συμβαίνει. Αφορά ένα πλέγμα συμπεριφορών μειωτικών, απαξίωσης, απομόνωσης, προσβολών που μπορούν να συμβαίνουν μέσα σε ένα χώρο εργασίας. Είναι το αντίστοιχο του λεγόμενου bullying που γίνεται σε σχολεία και αφορά τον επαγγελματικό χώρο, που μπορεί να γίνεται από κάποιον ανώτερο στην ιεραρχία ή ακόμα και ισότιμο κάποιον συνάδελφο, και το είναι ένα φαινόμενο που πιέζει ψυχολογικά αυτόν που γίνεται θύμα του και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πολύ έντονα ψυχολογικά φαινόμενα άγχους, κατάθλιψης ή ακόμα και σωματικών εκδηλώσεων. Προσπαθούμε να δούμε γενικά τις διαστάσεις του, τόσο ψυχολογικά όσο κοινωνικά, αλλά και ποια μπορεί να είναι η νομική του και η ψυχολογική του αντιμετώπιση. Θα μιλήσουν η κυρία Κατσίβα Αφροδίτη Λιδία, κλινική ψυχολόγος, για τους τρόπους πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον το mobbing, τέτοια και τρόπους αντιμετώπισης του. Ο κύριος Προδρομίτης Γεράσιμος, καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας για την κοινωνική του διάσταση, το άβολο Είδωλο της κοινωνικής σκέψης, κοινωνική ψυχολογία, διαβάζει κοινωνικές διακρίσεις. Η δόκτωρ Καλλιόπη Αθανασιάδη, διευθύντρια στο ΕΣΥ, θα μιλήσει για την ισότητα φύλων και αν αποτελεί ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης κοινωνίας. Και για την νομική διάσταση του bullying και την ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και νομική προστασία των εργαζομένων θα μιλήσουν η κυρία Κουμή Νικολέτα, δικηγόρος, και ο κύριος Φραγκομίχαλος Δημήτρης, επιθεωρητής εργασιακών σχέσεων. Να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή στο κοινό, είναι δωρεάν η εκδήλωση και θα είναι διαδικτυακή. Θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει είτε συμμετέχοντας μέσω της πλατφόρμας του Zoom, όπου μπορεί να θέσει προφορικά και γραπτά κάποιες ερωτήσεις, αλλά παράλληλα και όσοι θέλουν μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Σύλλογος Ψυχολόγων Ιχείου, όπου θα υπάρχει μια live ζωντανή μετάδοση, και παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση και στο κανάλι μας στο YouTube με το ίδιο όνομα, και για το οποίο πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα μας στο Facebook, θα υπάρχουν και στις αναρτήσεις που γίνονται για τη διαφήμιση της εκδήλωσης στο διαδίκτυο.